Καλά, περιμένετε πρώτα να μιλήσω και μετά με κερδίσετε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω αυτή τη δυνατότητα να έρχομαι σε επαφή πραγματικά με τις ρίζες μου. Με ρωτάνε πολύ γιατί με το κουκουέ. Τους απαντάω με ένα λογοπαίγνιο, γιατί όχι με το κουκουέ. Τι θα ρείτε ότι είναι οι εκλογές. Μαζεύονται οι υποψήφοι και πάνε τα κόμματα και επιλέγουν ανάμεσα σε αυτούς που είναι διατεθειμένοι να εκτεθούν με τον οποιοδήποτε. Όχι φυσικά. Με ρωτάνε σε ποια θέση είμαι στο ψηφοδέλτιο της Επικρατείας και τους λέω ότι δεν ξέρω. Σε πάρα πολλούς φαίνεται παράξενο, δηλαδή δεν θα εκλεγείς, όχι. Και γιατί συμμετέχεις. Για να δηλώσω παρόν. Για να δηλώσω την παρουσία μου, τη συμφωνία μου, τη συμπόρευση με ένα κόμμα το οποίο δεν θα προδώσει ποτέ την ψήφο σας. Δεν θα προδώσει ποτέ την ψήφο μας. Γιατί το ΚΚΕ είναι, αν μου επιτρέψετε μία αναφορά και να μην τη θεωρήσετε ρηχή, είναι ένας χώρος όπου καταθέτεις, παρκάρεις, όπως λέω εγώ, την ψήφο σου με ασφάλεια. Και τη Δευτέρα το πρωί, αν πας, εκεί θα τη βρεις. Και αν δεν τη βρεις εκεί ακριβώς μέσα στην κάλπη, θα τη βρεις μέσα στη Βουλή. Και αν δεν τη βρεις μέσα στη Βουλή, θα τη βρεις στους δρόμους. Θα τη βρεις στους αγώνες. Αλλά δεν θα βρεις ποτέ μια αλλοιωμένη ψήφο, μια ψήφο που άλλα σου υποσχέθηκε και άλλα πραγματοποίησε στην πορεία. Αυτή η συνέπεια, αυτές οι επιστημονικές αναλύσεις με το όπλο του μαρξισμού που έχει μόνον το κόμμα μας, είναι αυτό που με έκανε να αποδεχθώ αυτή την τόσο τιμητική πρόταση. Εμένα τιμάει η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του κόμματος και όχι το κόμμα.